Λερναία ύδρα οι αυτοσχέδιες κομματερές στο Ηράκλειο, με ογκώδη αντικείμενα και κλαδιά να ξεφορτώνονται από ασυνείδητους πολίτες, οι οποίοι εξακολουθούν να διαφορούν όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για τους κινδύνους πρόκλησης πυρκαγιάς που ελοχεύουν σε αρκετά σημεία. Αυτό πέρα από το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και την αισθητική υποβάθμιση στην πόλη, τώρα ειδικά τους θερινούς μήνες που αναπτύσσονται πολύ υψηλές θερμοκρασίες, αποτελεί όπως αντιλαμβάνεστε και με ένα πολύ επικίνδυνο φαινόμενο, διότι τόσοι όγκοι καύσιμης ύλης μέσα στον αστικό ιστό αντιλαμβάνεστε ότι μπορούν να προκαλέσουν ένα ατύχημα. Κατόπιν πίεση του κεντρικού κράτους στο να καθαρίσει τις ιδιωτικές του περιουσίες από όλα αυτά τα ξερόχορτα, δυστυχώς, ναι, μεν καθάρισαν αυτά τα οικόπεδα, αλλά δυστυχώς αναπόθεσαν όλη αυτή την καύσιμη ύλη και όλα αυτά τα ξερόχορτα στους δρόμους. Άρα λοιπόν ήρθε να δημιουργήσει πραγματικά ένα εκρηκτικό μείγμα. Προμάνε δεν μπορούν να βγουν τα παιδιά έξω. Μποντική το βράδυ πηγαίνει να παράδειγε. Και τα ποντίκια, και σκύλοι, και μπογιές κάτω, και βρωμιές. Εδώ στον Άγιο Γιώργιο από κάτω ακριβώς. Τρεις φορές έχω πάρει από τη Δευτέρα. Τι βελτίωση είναι εδώ, κοπέλα μου. Έχουν πιάσει το Ηράκλειο και έχουν αφήσει την περιφέρεια και βρωμάει. Δυστυχώς. Η πόλη είναι μια βρώμικη πόλη, το Ηράκλειο. Εξαρτάται όμως και από τους κατοίκους, διότι παραδείγματος χάρη οι περισσότεροι επαγγελματίες που ασχολούνται με την οικοδομή, επειδή δεν θέλουν να έχουν κόστος νοικιάζοντας ένα γκάδο, να βάζουν τα μπάζα της οικοδομής, τα παίρνουν στα μάξι και τη νύχτα πάνε και τα ξεφορτώνουν γύρω-γύρω. Κατ' επανάληψη, και εγώ έχω βγάλει φωτογραφίες και πολλοί άλλοι έχουν βγάλει που τα ξεφορτώνουν. Ούτε τα βλέμματα πολιτών δεν στέκονται εμπόδιο στα σχέδιά τους, με την παράνομη αυτή δραστηριότητα να γίνεται ακόμη και μέρα μεσημέρι, ενώ σε άλλες περιπτώσεις οι ασυνείδητοι πολίτες πιάστηκαν στα πράσα από μεικτά κλιμάκια ελέγχου, αποτελούμενα από επόπτες καθαριότητας και δημοτικούς αστυνομικούς. Ξεκινήσαμε τις τελευταίες ημέρες να εντείνουμε τους ελέγχους μας, οι οποίοι πλέον γίνονται κατά τη διάρκεια όλης της ημέρας, με μεικτά κλιμάκια τόσο επόπτων καθαριότητας όσο και δημοτικών αστυνομικών, σε διάφορα σημεία της πόλης που έχουμε παρατηρήσει επαναλαμβανόμενα τέτοιου είδους φαινόμενα. Και πρέπει να σας πω ότι από τις πρώτες μέρες αυτό το μέτρο έχει αποδώσει, καθώς 10 και πλέον είναι τα πρόστιμα τα οποία έχουν επιβληθεί. Όσοι πάνε και τα πετάνε, καλά τους κάνουν και τους δίνουν το πρόστιμα. Βλέπετε όμως ότι ξεπιτρώνουν τα μανιτάρια. Ότι το βλέπω, ναι, αλλά τι μπορώ να κάνω. Αυτοί συνήθως πάνε βράδυ και τα πετάνε για να μην τους βλέπει άνθρωπος. Τι να πω. Αν τύχει όμως και δείτε κάποιον να πετάει στην πίνια, θα πάρει, θα καλέσει. Αν είναι αυτοκίνητο, μπορεί να πάρω την πιναγίδα. Για κακή τους τύχη, η δράση τους δεν έμεινε κρυφή όπως ήλπιζαν, με τα πρώτα τσουχτερά πρόστιμα να είναι γεγονός σε 10 πολίτες οι οποίοι πιάστηκαν επαυτοφόρο να ξεφορτώνουν αντικείμενα πέριξων κάδων από τα μεικτά κλιμάκια ελέγχου. Αυτό δεν το κάνουμε ούτε με εισπρακτική ούτε με τιμωρητική διάθεση. Το κάνουμε όμως γιατί πρέπει να αποδοθεί μια δικαιοσύνη. Γρουσουζιά, βρωμιά. Πρέπει να ο άνθρωπος να σκέπτεται τι κάνει, τι κακό επιφέρει. Να κάνουν στην περιφέρεια. Τα προβλήματα είναι στην περιφέρεια, δεν είναι στο κέντρο. Και όλα αυτά συμβαίνουν παρά τις σχετικές προειδοποιήσεις του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρίνου, αλλά και του Αντιδημάρχου Καθαριότητας, οι οποίοι εδώ και αρκετούς μήνες στέλνουν μηνύματα για ένα καθαρό περιβάλλον, ενημερώνοντας και για τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχονται στους δημότες, προκειμένου τα ογκώδη αντικείμενα να οδηγούνται σε συγκεκριμένο χώρο, δίπλα από το αμαξοστάσιο. Οποιοδήποτε συμπολίτη μα θέλει να πετάξει ένα ογκώδε αντικείμενο, ένα απόβλητο ειδική κατηγορία που δεν μπαίνει μέσα στου κάδου, μπορεί να καλέσει την υπηρεσία μα στο 2813-409-660. Με εντατικού ρυθμού, οι έλεγχοι από τα μεικτά κλιμάκια συνεχίζονται σε διάφορα σημεία του Ηρακλείου, με στόχο να μπει φρένο στι εικόνε υποβάθμιση του περιβάλλοντο, ενώ σε ό,τι αφορά τα πρόστιμα, αυτά αγγίζουν τα 1.000 ευρώ.